αποκατάληψη τελεί το κτίριο της Βρετανίας από φοιτητές της Ξάνθης. Αφορμή για ακόμη μία φορά στάθηκε η απόφαση των Βρετανικών αρχών να αναθέσει τη σύντηση των φοιτητών σε ιδιωτική εταιρεία. Στις 18 Νοεμβρίου επισκέφτεται την πόλη της Κομωτινής η Δήμαρχος Αθηναίων Τώρα Μπακογιάννη. Την άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει το επίδομα θέρμανσης σε ασθενέστερες οικονομικά ομάδες κατήγγειλαν με σχετική επερώτηση οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και οι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Πολύ ψηλή θέση κατέχει η Ελλάδα στον όχι και πολύ καταλυτικό κατάλογο διαφθοράς. Τι λένε οι πολίτες της Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υποκατάληψη τελείται το κτίριο της Βρετανίας από φοιτητές της Ξάνθης. Αφορμή για ακόμη μια φορά στάθηκε η απόφαση των Βρετανικών αρχών να αναθέσει τη σύντηση των φοιτητών σε ιδιωτική εταιρεία και όχι στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας όπως ίσχυε πριν 30 χρόνια. Οι φοιτητές καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει λύση. Υποκατάληψη τελούν το κτίριο των Βρετανικών αρχών φοιτητές της Ξάνθης. Αφορμή για ακόμη μια φορά στάθηκε η απόφαση των Βρετανικών αρχών να αναθέσει τη σύντηση των φοιτητών της Ξάνθης και της Κομωτινής σε ιδιωτική εταιρεία και όχι στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, όπως ίσχυε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Οι Βρετανικές αρχές εμένουν στη θέση τους περί νομιμότητας. Έχετε πάει στον τόπο της κατάληψης να επισκεφτείτε να δείτε πόσοι είναι που κάνουν κατάληψη. Διότι όταν λέμε ότι είναι, λίγοι, δεν τους αρέσει. Δεν πηγαίνετε εσείς να δείτε πόσοι είναι. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω ότι μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Έχω τους φοιτητές απέναντί μου μέσα σε μια Βρετανία να φωνάζουν και να μην μας αφήνουν να λειτουργήσουμε ως διοίκηση. Εγώ θα τους ήθελα να τους είχα δίπλα μου και να πάνε στο Υπουργείο Παιδείας, να πάνε από εκεί που και εμείς μπορούμε να παίρνουμε επιχορήγηση, διότι δεν είμαστε αυτοδύναμοι ούτε έχουμε μια επιχείρηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήματα και να πούνε: σας παρακαλώ, ή με το αγωνιστικό πνεύμα που έχουμε, κύριοι, δεν σας αφήνουν να μπείτε μέσα στο Υπουργείο αν δεν μας κάνετε αυτό. Πώς μας διώχνουν εμάς? Μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο? Εκεί είμαστε και εμείς μαζί στον αγώνα αυτό. Στόχος μας να πιέσουμε τους καθηγητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να πάρουν θέση για το θέμα, επεσήμανε εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης Ζαχαρίας Μπούσουλας και εξηγεί ότι η κατάληψη θα λήξει αύριο. Γενική συνέλευση της προηγούμενης εβδομάδας, Τετάρτης, προχώρησαμε σε κάποιες κινητοποιήσεις για το ζήτημα της σύντησης. Τόσο στη Ξάνθη με την κατάληψη της Επιτροπής Ερευνών, όσο και στη Κομωτινή με η κατάληψη του κτηρίου της Βρετανίας. Έτοιμά μας είναι να παραμείνει η λέσχη στο ΕΙΝ, που είναι ένας δημόσιος φορέας, ας πούμε, κρατικά επιχορηγούμενος για να παρέχει δωρεάν σύντηση και στεγάσεις στους φοιτητές. Για μας είναι η μόνιμη και σταθερή λύση, η οποία έχει δοκιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να έχουμε στο ζήτημα της λέσχης τουλάχιστον δωρεάν σύντηση για όλους. Ζητάμε να ανανεωθεί με το συγκεκριμένο φορέα η σύμβαση, ας πούμε. Μετά την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, επισκέφτεται την πόλη της Κομωτινής στις 18 Νοεμβρίου η Δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη. Σημαντικές παρουσίες επισκέφτονται την πόλη της Κομωτινής. Πρόσφατα είχαμε την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργου Παπανδρέου, όπου συζητήθηκε το πρόβλημα της ανεργίας και της αποβιομηχάνησης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, 18 Νοεμβρίου επισκέφτεται την Κομωτινή η Δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ροδόπης, Δημήτρης Κοτσάκης, υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση διαμόρφωσης του προγράμματος. Έχουμε προγραμματίσει και βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωσης του προγράμματος για μια επίσκεψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη στις 18 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευής, στην Κομωτινή. Βρισκόμαστε, όπως σας είπα, στο στάδιο ακόμα διαμόρφωσης του προγράμματος. Θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες που θα διαμορφωθούν και όταν με το καλό οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε δηλώσεις για ένα πιο πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης κυρία Μπακογιάννη στον νομό. Πάντως, θα ήθελα να τονίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι ένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι η επίσκεψη στον νομό μας εμείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε ώστε να δώσει και τα ανάλογα πολιτικά συμπεράσματα για τον νομό Ροδόπης, για την τοπική μας κοινωνία. Την άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει το επίδομα θέρμανσης στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και στις ευπαθείς ομάδες της χώρας κατήγγειλαν με σχετική επίκαιρη ερώτηση βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και οι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Την άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει το επίδομα θέρμανσης
στις ασθενέστερες οικονομικά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χώρας, κατήγγειλα με σχετική επερώτηση βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής νομού Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Η επίκαιρη επερώτηση ζητήθηκε στη Βουλή με ιδιαίτερη επιμονή εκ μέρους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπει πρώτα των ευθυνών της και να αντιμετωπίσει άμεσα και θετικά το θέμα. Η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχει προκαλέσει ένα νέο ανατιμικό κύμα στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, το οποίο σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της ακρίβειας και της εσχροκέντριας που επικρατούν στην αγορά, λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών ελέγχων και της αδράνειας που επιδεικνύει η κυβέρνηση, πλήττει κέραια το εισόδημα των πλατεών λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου προσεγγίζεται 70 δολάρια το βαρέλι και το ελληνικό δημόσιο έχει αυξήσει τα έσοδά του από τη φορολογία κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η χορήγηση του επιδόματος θέρμανση προβάλλεται ως αίτημα από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, τις συνταξιουχικές οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς. Και όμως η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού αρνείται τη χορήγηση του επιδόματος. Με διάφορες προφάσεις επιδεικνύει μια βαθιά συντηρητική αντίληψη και πλήρη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας προς αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Για τους λόγους αυτούς επερωτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να χορηγήσει το επίδομα θέρμανσης στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες? Καμία μεταβολή στη θέση της Ελλάδας στον κατάλογο διαφθοράς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Η χώρα μας βρίσκεται στην 41η θέση ανάμεσα σε 159 κράτη, σε χειρότερη θέση από ό,τι βρίσκεται η Κωσταρίκα, η Ιορδανία αλλά και το Κατάρ. Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στα 15 παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ υψηλή θέση κατέχει η Ελλάδα στον όχι και πολύ κολακευτικό κατάλογο διαφθοράς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια. Σύμφωνα με τους πολίτες, η διαφθορά στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στο δημόσιο τομέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο ότι για αυτή την κατάσταση ευθύνονται μόνο οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αφού τη μερίδα του λέοντος συνέχει η νοοτροπία των ίδιων των Ελλήνων, που κάποτε πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω κι εγώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Πιστεύω. Πού πιστεύετε ότι το πείτε? Γενικά, και στο δημόσιο τομέα και στο ιδιωτικό τομέα. Και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να καταπολεμηθεί? Με αυστηρότερους νόμους, τι να πω, δεν ξέρω. Ή με τη συμμετοχή του κοινού. Οι ίδιοι άνθρωποι να αποφεύγουν, ας πούμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να ευθύνονται? Ευθύνονται και οι πολίτες. Ο δημόσιος τομέας δεν δουλεύει καλά. Δεν δουλεύουν. Οι κλίκες δεν πιάνονται, οι λαθροέμποροι αυτοί συνεχίζουν. Ας πούμε να δουλεύουν, δηλαδή πώς θα το πω, ανενόχλητοι σχεδόν. Ναι. Αλλά η φθορά γίνεται, το κράτος γίνεται από το δημόσιο τομέα. Πρέπει αυστηρά, όποιος και δίποτε κι αν είναι, ή της κυβερνήσεως, ή μην της κυβερνήσεως, αυστηρά και απόλυση να φεύγουν στα σπίτια τους. Μόνο τότε θα σταματήσει το κακό αυτό. Διαφθορά υπάρχει, είναι προφανές, εντοπίστε στις πιο πολλές δημόσιες υπηρεσίες και στις καθημερινές συναλλαγές. Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η κατάσταση έχει βολτιθεί πολύ. Να έρθει η μονιμότητα από το δημόσιο. Νομίζω ότι αυτό έχει ιστορική προέλευση στην Ελλάδα το φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, σίγουρα έχει ενταθεί στα τελευταία και είναι κάτι νομίζω για το οποίο κυρίως φταίμε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι το ανεχόμαστε και το νομιμοποιούμε με την συμπεριφορά μας καθημερινά. Και δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στην πολιτική ηγεσία, ούτε στην τωρινή ούτε στην προηγούμενη, γιατί όπως σας είπα και εμείς τα νομιμοποιούμε και είμαστε οι πρώτοι που για να γίνει η δουλειά μας καταφεύγουμε πάντα σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Χρειάζονται ριζικές αποφάσεις και όπως είπα όχι μόνο από πλευράς διοικούντων αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των Ελλήνων και να αποβάλουμε αυτή την παγιωμένη τακτική που έχουμε για την πρώτη ανάγκη μας να τηλεφωνούμε στον βουλευτή μας, στον δήμαρχό μας, στον οποιονδήποτε άλλο. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πρώτη σε απορρόφηση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα Θησέας, το οποίο ξεκίνησε από το καλοκαίρι σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αναστάσιου Παράσχου. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πρώτη σε απορροφήσει έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα Θησέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Αναστάσιος Παράσχου. Το πρόγραμμα Θησέας ξεκίνησε το καλοκαίρι και αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των Δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Όπως θα έχετε ακούσει, είναι το αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των Δήμων,
προκειμένου να υλοποιήσουν έργα μελέτες και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στην ουσία από το καλοκαίρι του 2005. Εμείς είμαστε η πρώτη περιφέρεια αυτή τη στιγμή σε απορροφήσεις οριστικά ενταγμένων έργων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από το πλαφόν που έχουμε για το 2005, που είναι 27 εκατομμύρια όριο πληρωμών προκειμένου οι ΟΤΑ να εκπονήσουν έργα, έχουμε εντάξει το 80%. Είναι η έκτη Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Σήμερα ήταν η έκτη. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενημερώνουμε συνεχώς τους Δήμους, τις τεχνικές τους υπηρεσίες, έτσι ώστε να προκύψει το θετικό αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων σε θέματα πολυπολιτισμική και τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη διοργανώνεται το Σάββατο στην Κομωτινή, στο Δημοτικό Περίπτερο Νυμφέας από τη ΤΕΔΚ Ροδόπης και το Δίκτυο Αποδήμων Ερετών Αυτοδιοίκησης Ροδόπης. Εισηγητής μεταξύ άλλων θα είναι και ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής. Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων σε θέματα πολυπολιτισμική και τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη διοργανώνεται στην Κομωτινή το Σάββατο στο Δημοτικό Περίπτερο Νυμφέας, που το διοργανώνουν η ΤΕΔΚ Ροδόπης και το Δίκτυο Απόδημων Ερετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης. Από το Δήμαρχο Κομωτινής Τάσο Βαβατσικλή θα αναπτυχθούν θέματα για την πολυπολιτισμική κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, εισηγητές θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Γρηγόρης Ζαρκάδας και η Δημοτική Σύμβουλος Μπαρνέτ Λονδίνου Κάτια Δαβίδ Χαρμαντά. Η ΤΕΔΚ Νομού Ροδόπης και το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ημερίδα με θέμα πολυπολιτισμική κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα δύο θέματα που θα συζητήσουν εκπρόσωποι, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και νομάρχες που έλκουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ασκούν το αυτοδιοικητικό τους καθήκον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι η δεύτερη ημερίδα του δικτύου που πραγματοποιείται ανά την Ευρώπη και με πρωτοβουλία του δικτύου και της ΤΕΔΚ διοργανώνεται στην Κομωτινή. Τα θέματα είναι σημαντικά, θα ακουστούν απόψεις από όλους τους συμμετέχοντες, θα ακολουθήσουν στρογγυλά τραπέζια και θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των διαβητικών καρδιοπαθών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άσκησης σε ασθενείς με μεταβολικά νοσήματα που διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Σάββατο Κμακίδη, το Πανεπιστήμιο προσφέρει υπηρεσίες και στην υγεία. Συνεχίζουν τα προγράμματα άσκησης σε ασθενείς με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των καρδιοπαθών διαβητικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Επαγγελματικό Κυβοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Σύμφωνα με τον αντιπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, Σάββατο Κμακίδη, το Πανεπιστήμιο προσφέρει υπηρεσία στην υγεία. Ως γνωστό, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει και προσφέρει υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι εδώ και χρόνια, μιλάμε για μία οκταετία περίπου, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικά το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Εκεί με προσωπική πρωτοβουλία, διότι ήμουν από τους συντάκτες του προγράμματος, ξεκινήσαμε εμείς έναν αγώνα να επιβεβαιώσουμε αυτό που είναι πράξη και λέγεται όχι μόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά σε όλα τα κράτη όπως είναι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη. Τι δηλαδή, ότι η άσκηση δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, για τους Ολυμπιονίκες, η άσκηση είναι για όλο τον κόσμο. Και κάτι περισσότερο, η άσκηση είναι ένα μέσο θεραπευτικής αγωγής που προσφέρει φυσική κατάσταση και υγεία ακόμα και στα άτομα με διάφορες παθήσεις. Βρισκόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την άνοιξη των προγραμμάτων και για τη φετινή χρονιά. Όπως βλέπετε, το Πανεπιστήμιο και από τη θέση την οποία βρίσκομαι και τώρα από τη μεριά της διοίκησης
της Πριτανίας μπορώ να πω ότι συμμετέχει και προσφέρει στην τοπική κοινωνία παρά το γεγονός ότι η κατάληψη συνεχίζεται. Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε το πρωί στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της αστυνομίας καθώς και του προστάτη του σώματος Αγίου Αρτέμιου. Τη δοξολογία ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα τελετών του αστυνομικού μεγάρου. Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και δεξίωση στην αίθουσα τελετών του αστυνομικού μεγάρου περιλάμβανε η τελετή εορτασμού της ημέρας της αστυνομίας καθώς και του προστάτου του σώματος Αγίου Αρτέμιου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τη σημασία της σημερινής ημέρας τόνισε ο στρατηγός κ. Αθανάσιος Κατσάρας. Σήμερα είναι η μέρα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εμάς. Για δύο λόγους. Πρώτα να επιβεβαιώσουμε τον όργο μας ότι θα εκτελούμε το καθήκον μας, θα κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε και δεύτερον να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον πολίτη ούτως ώστε να είμαστε κατά την περίοδο την τρέχουσα πιο χρήσιμοι, πιο αποτελεσματικοί και πιο αποφιλείς για τον πολίτη. Είναι ξεχωριστή ημέρα για μας γιατί θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τις δυνάμεις μας και να φανούμε αντάξει στο παρελθόν που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι για μια κοινωνία καλύτερη και ένα περιβάλλον πιο ασφαλές. Τα κυρίαρχα προβλήματα της περιοχής που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική αστυνομία είναι, όπως διευκρινίζει ο στρατηγός, η διακίνηση και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τα τροχαία ατυχήματα καθώς και η ηλεκτρομετανάστευση. Την προσοχή των πολιτών εφιστά μάλιστα ο κ. Κατσάρας, ιδιαίτερα όσον αφορά στα τροχαία ατυχήματα, αφού σε αυτήν την περίπτωση ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Η καθημερινότητα αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι εκείνα που ταλαιπωρούν τον πολίτη μας και κυρίαρχα στην περιοχή μας τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στην διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, στην κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, στα τροχαία ατυχήματα και στη λαθρομετανάστευση. Στα προβλήματα αυτά θέλουμε και την συνεργασία του πολίτη και ειδικά σε αυτό που λέγεται τροχαίο ατύχημα, γιατί όπως ξέρετε ο παράγοντας άνθρωπος στα τροχαία ατυχήματα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό. Καλύπτει ποσοστό πάνω από 80%. Συνεπώς εκεί θέλουμε τον πολίτη να προστατεύει την ίδια τη ζωή του, την ζωή των συνεπιβατών του, τη ζωή των συμπολιτών. Σε επιδημία έχει εξελιχθεί η παχυσαρκία σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο και σύμφωνα με τους ειδικούς ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η καθιστική ζωή. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία. Αιτία είναι κυρίως ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής, αφού η καθιστική ζωή, η έλλειψη άθλησης καθώς και η κακή διατροφή έχουν ως αποτέλεσμα την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας λίπους στο σώμα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η πνευματική εργασία, αφού ο εγκέφαλος ενός ατόμου που εργάζεται πνευματικά ή δουλεύει μπροστά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιεί τη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας. Όμως, αν και με την πνευματική εργασία καταναλώνεται ελάχιστη ενέργεια, οι ανάγκες του ατόμου για γλυκόζη αυξάνονται με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο τροφή από όσοι μπορεί να αφομοιώσει ο οργανισμός του. Η παχυσαρκία είναι μια μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας, διότι με την κατανάλωση περισσότερης τροφής έχουμε και μεγαλύτερη λήψη θερμίδων ανακάτοικο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μείωση της κινητικότητας του κάθε ατόμου, να έχει σαν αποτέλεσμα η περίσσια των θερμίδων που λαμβάνει να μην ξοδεύεται. Ένα άτομο λοιπόν που κάνει καθιστική ζωή και λαμβάνει την ίδια τροφή με ένα άτομο που εργάζεται με χειρονακτική εργασία έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξοδέψει την περισσότερη λήψη τροφής και αυτή να εναποθηκεύεται πάνω του ως λίπος. Μην ξεχνάμε ότι ένα άτομο που κάνει πνευματική εργασία χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και επειδή ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο ξοδεύει αποκλειστικά και μόνο γλυκόζη, του δημιουργείται περισσότερη ανάγκη για τη λήψη αυτής της πηγής ενέργειας. Εάν λοιπόν αυτή την ποσότητα γλυκόζης δεν τη χρησιμοποιήσει σωστά και δεν μπορέσει να την ξοδέψει, αυτή αποθηκεύεται πάνω του ως περίσσιο λίπος με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου το άτομο αυτό να αυξάνει επικίνδυνα πολλές φορές το βάρος του και να μην μπορεί να χάσει τα περιττά κιλά. Καλό θα είναι να περιορίσουν όσο γίνεται την λήψη της περίσσιας τροφής, αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος τρόπος μάλλον με τον οποίο θα μπορούσαν να χάσουν βάρος είναι η άσκηση. Ακόμη και το βάδισμα είναι κάτι το οποίο τους βοηθάει για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καλό θα είναι να είναι το διαιτολόγιό μας πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά και όσο το δυνατόν άφθονο νερό για να γίνονται πιο καλές και να είναι πιο καλές οι καύσεις στον οργανισμό για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά κυρίως άσκηση και βάδισμα.
Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Η άσκηση είναι απαραίτητη πλέον για τη διατήρηση της καλής υγείας και σίγουρα υπάρχει τρόπος να μπει στη ζωή όλων όσων φυσικά το επιθυμούν. Η ένταξη της τακτικής άσκησης στην καθημερινότητά μας έχει γίνει πλέον απαραίτητη. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό? Αρκετά, αφού πλέον είναι εύκολο να φέρετε το γυμναστήριο στο σπίτι σας. Η απόκτηση οργάνων γυμναστικής που απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και οικονομικής κατάστασης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Με μόνη προϋπόθεση την όρεξη για άσκηση. Οι προϋποθέσεις είναι να υπάρχει όρεξη. Από τη στιγμή που κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη γυμναστική, μπορεί να βρει σε αυτό το κατάστημα οποιοδήποτε όργανο. Οι συνθήκες εργασίας και η δουλειά καμιά φορά δεν μας επιτρέπει να έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε πολλή ώρα. Στο σπίτι, με τα όργανα αυτά, γιατί προορίζονται περισσότερο για οικιακή χρήση, μπορούμε, αποκτώντας ένα από αυτά, και 10 λεπτά και 5 λεπτά στο σπίτι είναι αρκετά οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούν οι άνθρωποι οποιασδήποτε φυσικής κατάστασης να χρησιμοποιήσουν? Φυσικά. Δεν απευθύνονται μόνο σε αθλητές ή κάποιοι που ασχολούνται χρόνια με τη γυμναστική. Και κάποιος που θέλει να ξεκινήσει τώρα μπορεί με κάποιο, επιλέγοντας κάποιο όργανο και προοδευτικά, να φτάσει εκεί που θέλει. Οι τιμές που χρησιμοποιούμε είναι προσιτές στον κόσμο, δυνατότητα να αποκτήσουν όλοι, ακόμα από τους πιο ηλικιωμένους μέχρι και κάποιους που διαθέτουν ένα ξεχωριστό χώρο για να εξοπλίσουν ένα δικό τους γυμναστήριο στο σπίτι τους. Ξεκινάμε για διαδρόμους από 536 ευρώ, ο πιο οικονομικός διάδρομος στην αγορά, με ποδήλατα, ελλειπτικά, κοπηλατικές, πολυόργανα, γενικότερα όργανα που μπορούν να στήσουν ένα δικό μας γυμναστήριο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.